Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα derby για την Development League. Η πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές έχει πολλά derby, όχι μόνο στην Development League και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Υπάρχει ένα σούτια 3. Ανοίγει τώρα το σκορ για τους παίκτες του Φίνικα. Θα παρακολουθήσουμε οι εξελίξεις με πρόλαβαν για μία ακόμα φορά. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Super Cyanu Ψώνια και Phoenix BC. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στο 6-2. Συγκατοικούν, αν θέλετε, με την πρωτοπόρο ομάδα των Respect, η οποία είναι στο 8-0. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Σύμφωνα με τα στατιστικά, δεν αναμένεται το σκορ να πάει πολύ ψηλά. Ήταν τα λόγια μου προς τους παίκτες που ήρθαν για συνέντευξη λίγο πριν. Αλλά μέχρι στιγμής διαψεύδομαι. 6-0 μετά από δύο τρίποντα. Τώρα μια επίθεση με προοπτικές για τους παίκτες των Σιάτλ. Άστοχο σουτ, ένα ακόμα rebound. Οι παίκτες του Φίνικα έχουν μεταξύ άλλων και το πλεονέκτημα το αριθμητικό. Έχουν 10 παίκτες στη διάθεσή τους έναντι 9. Όταν λέω μεταξύ άλλων, εννοώ το momentum που του έχουν πάρει σε αυτά τα πρώτα 1-30. Σουτιά 3 από την κορυφή, έστοχο ένα ακόμα. Τον Αχρητόπουλο αυτή τη φορά. 6-3. Με 3 τρίποντα μέσα σε ούτε 2 λεπτά. Σε 1,5 περίπου λεπτό και είναι τα μόνα σουτ τα οποία έχουν μπει. Μέσα στο Παράς. Βγαίνει τώρα στην κορυφή. Παίξεις του στα 5 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα screen. Καλή επίθεση, αλλά κάποιος πρέπει να σουτάρει. Δεν θα το κάνει κανένας, είχε πάρει την μπάλα. Αλλά δεν κατάφερε ο Παπαβασιλείου να τελειώσει τη φάση εγκαίρως. Ούτε να ευστοχίζει. Παπαβασιλείου μεταξύ δύο συμπαικτών του μας έκανε κάποιες δηλώσεις επίσης πριν το παιχνίδι. Είχαμε τριπλέτα στις δηλώσεις. Όχι τόσο συνηθισμένο, αλλά δεν είμαστε μόνο για τα συνηθισμένα στη ζωή. 6-3 παραμένει. Σε ένα πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση του Σιάτλ. Θα πάρει ένα screen ο βασικός guard Ματζιμπουργάνης, ο οποίος προκύπτει από το σχήμα τους. Είναι προσποίηση, θα πάει μέχρι μέσα ο δραματίκας, σας το πιστεύει. Τώρα προηγουμένως σε ενδιασμό, αλλά έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Σιάτλ. Μέχρι μέσα, ούτε τώρα θα καταφέρει να ευκολουθείς, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound μετά από την άσταση προσπάθεια του Παπαβασιλείου. 8-3. Αν κρίνουμε από αυτά τα πρώτα 2,5 περίπου λεπτά, το γεγονός ότι είπα να υπάρχει σούτια 3 άστοχο αυτή τη φορά από τον Κάγκα. Αν συνεχίσει το παιχνίδι με τον ίδιο ρυθμό που έχει, ενδέχεται να το μετανιώσω αρκετά. Το γεγονός ότι είπα ότι το σκορ δεν ενδέχεται να πάει πολύ ψηλά. Ένα ακόμα jump shoot εύστοχο. Μασακύρο, 13. Πολύ ψηλό σκορ. Γωνία η μπάλα. Μολύβης πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει φάουλ. Το πρώτο φάουλ στον αγώνα. Φάουλ είναι προφανώς χαμηλά. 9-14 επίθεση για τους Σιάτλ. Τόπουλος. Υπάρχουν αλλαγές μέσα στη ρακέτα στα μαρκαρίσματα. Ένα σουτ για 3 άστοχο. Από Βασιλείου το rebound. Υπάρχει σύγκρουση και φάουλ είναι επιθετικό. Αλλαγή κατοχής. Σηκώνεται τώρα ο Μακτόπουλος. Όλα καλά, χτύπησε στο πρόσωπο τον, δεν κάνω λάθος. Τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Φτάνει ακόμα λίγο το στόμα του. Μπάλα θα πάει χαμηλά, είχε διπλώσει η άμυνα εκεί πέρα εγκαίρως. Πάει μέχρι μέσα, άστοχο λέει από όμως. Yeah.
Τσίτσιπας πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, πολύ όμορφο καλάθι. Ο Σακύρος πάει χαμηλά. Ρακλής γυρίζει με αριστερό χουκ, εύστοχο. Έχοντας κολλημένο πάνω του τον προσωπικό του αντίπαλο. Σκλέπκος κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Σκλέπκος και Κάγκας είναι ένα match-up που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στη ρακέτα. Οι δύο παίκτες είναι μαχητικοί, είναι κυρίαρχοι μέχρι τη ρακέτα, έχουν δύναμη. Πάλι που πάει στη δεξιά γωνία, βγαίνει από τα screen. Θα πάει ένα πολύ άστοχο shoot. Μόνο ταμπλό, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τσαπάρα, ο οποίος είχε βγει έξω από τα screen και δεν σούταρε για τρεις. Πάρει το screen Καμπούδης. Κάγκας βρέθηκε ελεύθερος σου για τρεις, άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα και foul. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Foul που σκέφτησε ο Γραμματίκας. Σαν σύγχρονος ψηλός ο Κάγκας δεν φοβάται να σουτάρει έξω από την γραμμή 6.75 και δραστηριοποιείται κάποιες φορές και από εκεί και εκεί μάλλον. Με την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Σκουφίτσας περνάει στον αγωνιστικό χώρο, άστοχος στην πρώτη βολή ο Γραμματικάς. Εύστοχος στη δεύτερη. 14-8. Η άμυνα θα πάρει τώρα ένα screen. Δεν υπάρχει αλλαγή στο Μαρκαρίνο, θα πάει μέχρι μέσα. Καταχειροκροτείται. Μετράει το καλάθι. Καλάθι και φάουλ, μάλιστα. Πολύ όμορφη φάση. Τον Μπασακύρο. Για να δούμε αν θα υπάρξει το πρώτο έμεσο τρίποντο. Θα υπάρξει. Αντιζόπουλος πάει μέχρι μέσα στα 11 δευτερόλεπτα, το χορευτικό στον αέρα ανάμεσα σε δύο. Θα στοχίσει αλλά ο ίδιος το επιθετικό rebound. Κάγκας μετά από μία προσποίηση θα κάνει το lay-up, ξαναέπεσε ο Αντιζόπουλος κάτω. Στη μέση έχει θέμα τώρα, αν καταλαβαίνω καλά. Επίσης θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Μετά από μία περίοδο χωρίς ενεργό δράση, ενώ τις γιορτές ενδεχομένως να είναι κάπως μουδιασμένοι οι παίκτες και να είναι πιο keen στους τραυματισμούς. Σιμεωνίδης θα πάει στην κορυφή, Σιμεωνίδης θα δώσει ένα screen. Μέσα ο Τσουπάρας κάνει μια βόλτα στη ρακέτα, έδωσε τον γκάρντ ο οποίος του πάει μέχρι μέσα. Τον Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε ένα άστοχο σουτ. Βίτσας βγήκε, ελευθερώθηκε, θα δώσει τώρα την μπάλα μέσα στη ρακέτα και πίνει ο Κάγκας. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο σουτ από την κορυφή για τρεις. Μάχει και ένα ακόμα επιθετικό rebound, αυτή τη φορά άστοχο. Του πήρε ο Γραμματίκας, επίσης ένας ψηλός που μπορεί να σουτάρει και το κάνει. Μέσα. Στην διά τρεις, μεγάλη καμπύλη από τη γωνία, άστοχο αυτή τη φορά. Και υπάρχει κήρυγμα. Τα 10. Πάει στη γωνία. Παίζεται μια
Υπάρχει σουτ για τρεις, έστοχο αυτή τη φορά. Γραμματίκα. Παίζουν οι παίκτες στον Σιάτλ. Καλά στην επίθεση. Βρίσκουν ελεύθερα σουτ. Στη τελευταία επίθεση ο Φίνικας έπαιξε ένα variation του box and one, έχω την εντύπωση, στην άμυνα. Υπάρχει ξανά η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Άστοχο αυτό το hook αυτή τη φορά. Σουτ για τρεις. Στο γραμματίκα δεν θα καταφέρει να στοχίσει σε ένα ακόμα. Back to back επιθέσεις. Σταφάρας. Πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από το screen. Υπάρχει airball. Αξιδόπουλος κατεβάζει μια ακόμα επίθεση. Έχουμε 2 λεπτά για το τέλος. Υπάρχουν μόλις 3 φάουλ στο παιχνίδι. Σκουφίτσας. Γραμματίκας. Ξανά Σκουφίτσας ήταν να πάρει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Παραλίγο να γίνει προς πίσω. Ζητάει το καλάθι. 9 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ. Καλή άμυνα, αλλά φάουλ εν τέλει. Αυτόν Λεπκό. Καζιφουργάνης κέρδισε ένα φάουλ. Μόνο με το βλέμμα του στο καλάθι μπορείς να καταλάβει κανείς το πόσο αποφασισμένος ήταν να επιτεθεί σε αυτό. Μάλιστα κέρδισε 2 βολές σε μια πολύ αναπάντεχη φάση, καθώς ούτε το φάουλ ήταν στα σχέδια ούτε το να πάρει την μπάλα. Ο Σκουφίτσας ήταν αυτός που θα έπαιρνε την μπάλα αλλά δεν τη συγκράτησε. Άστοχο στην πρώτη φάση του Γκάνη. Εύστοχο στη δεύτερη. 20-14. 20-17 διορθώνω. Υπάρχει φάουλ. Αυτή στον Σκουφίτσα τώρα. Δεν έχει πει ακόμα τα πατήματά του, έκανε φάουλ τώρα. Προηγουμένως είχε πάσει την μπάλα. Εύστοχος ο Καπάρας που κέρδισε το φάουλ στην πρώτη βολή. Είναι το 34 για το τέλος. 4-2 τα ματικά. Εύστοχος και στη δεύτερη. Συμπληρώσει τα ομαδικά. Βίτσας Χατζηπουργάνης. Βίτσας τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο χωρίς να έχει την μπάλα. Μπερδεύει κάπως τους αντίπαλους αμυντικούς. Τώρα υπάρχει φαουλ μέσα στη ρακέτα. Κερδίζει ο γραμματίκας. Εγώ και όλες παιδιά έκανα λάθος εγώ, είναι 19-14. Απλά έβαλα 3 πόντους παραπάνω, έκανα λάθος εγώ. Είναι 19-14, ξέρεις. Έστοχος στην πρώτη βολή ο γραμματίκας. Παίρνει το χρόνο του. Έστοχος και στη δεύτερη. Χειροκροτείται από τον πάγκο. Ένα και 20. Βλέπουμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο δεκάλεπτο. Πολυκοσμία, πολλή κίνηση μέσα στη ρακέτα σε αυτή την επίθεση. Έτσι βρέθηκε ελεύθερο σουτ για τρεις από την κορυφή, αλλά θα στοχίσει τελικά. Ο Σιωνίδης που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει κλέψιμο. Αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες των Σιάτλ. Ο Σκουφίτσας θα επαναφέρει. Μέχρι μέσα ο Κρυτόπουλος, ένα ακόμα χορευτικό μάχη για το rebound μετά από πολλές προσπάθειες. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Χατζηπουργάνης βρέθηκε ελεύθερος για τρεις, δεν θα το πάρει. Ένα jump shoot από το ύψος των ελευθέρων βολών. Το θα πάρει και θα μπει. Για 9-18 το σκορ.
διαφορά έχει πέσει τον ένα πόντο. Πάει μέχρι μέσα. Αλλά θα βγάλει εκεί που είναι ο Βασοκύρος που θα ευστοχίσει για τρεις. Το 2-18, για 3 ο Γραμματίκας βρέθηκε προκλητικά ελεύθερος. Χατζιμπουργάνη σε ένα ακόμα επιθετικό rebound. Και ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του να γυρίσει το Θεόφοβος. Και η κατοχή πάρθηκε, αλλά δεν ανανεώθηκε χρόνο. Τώρα είναι σωστό, πριν έκανα λάθος εγώ είχα βάλει τους πρώτους παραπάνω. Η μπάλα δεν χτύπησε στο τάξο, στο σίδερο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, έχουμε time out. Σκόρνες στο 22-18, μείνετε μαζί. Η στροφή λοιπόν στο γήπεδο του Μαντουλίδη Κόλλης. Στο σκόρνες 22-18, η διαφορά έπεσε. Είναι στους 4 πόντους τώρα. Οι Seattle προέρχονται από νίκη των Sonics με 62-48. Ο Φίνικας κράτησε τον Rattlers με 72-45. Οι δύο ομάδες είναι πολύ φορμαρισμένες ή τουλάχιστον ήτανε. Λάθος χρόνος καθώς περάσαμε σε νέα χρονιά. Λάθος χρόνος και χρονικά και χρονολογικά. Για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Οι δύο ομάδες προέρχονται μετά από την περίοδο των διακοπών. Δύο πλάσια εβδομάδες χωρίς δράση στη λίγα τουλάχιστον. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχόκεται να είναι μουδιασμένες. 22-18. Πρώτη επίθεση με τον Φίνικας. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη άστοχο από την κορυφή. Τώρα Σκουφίδας θα πάρει μια μπάλα, θα κάνει ένα λάποδο layup. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Δύο άστοχες επιθέσεις, μία για κάθε ομάδα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παίρνει ένα screen ο Μπαρκοκύρος. Μέχρι μέσα θα στοχίσει, η μπάλα περπάτησε λίγο από το running floater του Καλογεράνη και ίσως περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Γραμματίκα σουτ για 3. Άστοχο, δεν νομίζω να στοχίσει. Σκουφίτσας σαν από μηχανής θεός έρχεται και μαζεύει ένα rebound. Γραμματίκας έχει βυθιστεί στη ρακέτα. Παλέψει για το rebound, αλλά θα το κερδίσει ο προσωπικός του αντίπαλος σε αυτή τη φάση, ο Παπαβασιλείου που τον είχε κλειδώσει. Το κύριο θα πάρει ένα screen, θα πάρει δύο screen, θα βρεθεί ελεύθερο jump shoot από την γραμμή των ελευθερών πολλών. Σκληρό το shoot, την μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Αθλητόπουλος μέχρι μέσα, ο Παλίδης. Καλό passing game, ξανά Κρυτόπουλος. Ο Κουργάνης, ο Κρυτόπουλος για 3 άστοχο μαρκαρισμένο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Χατζηκουργάνη, θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα κερδίσει φάουλ, ξανά rebound. Ο Παλίδης πάει μέχρι τη μέση. Ένα jump shoot δεν θα τον δικαιώσει. Και τώρα μια φτηνή, ένα φτηνό λάθος, μια λάθος πάσα είχε ως τελικό αποδέκτη επίδοξο τον Ιωαννίδη. Κατοχή ξανά για τους Seattle. Ο Παλίδης θα πάρει ένα screen. Το εκμεταλλευτεί αλλά δεν θα σουτάρει. Αντζιπουργάνης ψάχνει κίνηση μέσα στη ρακέτα. Φίτσας κινήθηκε, ήταν και ο γραμματίκας εκεί. Το spacing μεταξύ των δύο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό και έτσι η μπάλα χάθηκε. Υπάρχει foul τώρα που κερδίζει ο Σιμεωνίδης. Φάουλ που χρεώθηκε στον Ακριτόπουλο, τώρα θα περάσει η αλλαγή που είχε προαναγγελθεί. Ο Ακριτόπουλος θα περάσει στον πάγκο. Ταμπούδης περνάει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Έστωχο στην πρώτη ο Σιμεωνίδης. 23-18. Ενώ προαναγγέλλεται μία ακόμα αλλαγή από την άλλη πλευρά. Έστωχος και στην καρτέλα του Σιμεωνίδης. Ζαφέρης θα αλλάξει τον Παπαβασιλείου. Τώρα
και με Κολινόπουλο και με Τζαφέρη, ψηλό σχήμα των παικτών του Φοίνικα. Πάρει ένα screen, πάει να βγάλει pick and roll, πάρει ο Πολίνγκο την μπάλα, δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Κολινόπουλος στα screen, να υπάρξει για 3 το γραμματικά εύστοχο στα screen. Οι παίκτες των Σιάτλ στην άμυνά τους καταφέρουν να μένουν κοντά στους αντιπάλους τους, δεν αφήνουν πολύ μεγάλα ανοίγματα. Σημεωνίδης θα βγάλει μία πάσα, θα συγκρατήσει ο Μπασοκύρος που δεν ήταν ορθόδοξος ο τρόπος με τον οποίο έβαλε την μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα, πάντα με την μπάλα στα χέρια, κάποιος πρέπει να πάρει το σούτ, σούτ για 3, θα γίνει από τη γωνία, εύστοχο, μάλιστα. Την ώρα που τέλειωνε ο χρόνος και πολύ καλή επίθεση χαμόγελα τώρα από τον Κολινόπουλο και πολύ καλά κάνει. Έχει παίξει πολύ καλή άμυνα η ομάδα των Seattle. Jump shoot το παλίδι, εύστοχο. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά. 27-25, 4 λεπτά για την δεύτερη περίοδο που έχουμε διανύσει. Στο διατρίσει με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, άστοχο από τον Σιμεωνίδη. Ήταν τόσο μεγάλη καμπύλη που παραλίγο να χτυπήσει στο ταβάνι του κλειστού γηπέδου. Γραμματίκας τώρα θα περάσει στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες. Κάγκας θα περάσει στη θέση του που μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Δηλώσεις αυτού και όχι μόνο δηλώσεις MVP και παικτών πριν τα παιχνίδια. Μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. 87. Υπάρχει φάουλ από τον Σκουφίτσα. Ταχύτατος παίκτης και πολύ δραστήριος στο football παιχνίδι του. Φάουλ είναι χαμηλά, είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Seattle. Καλοκλή ξανά Φίνικα. Θα πάρει ένα screen. Πάει μέχρι μέσα, ανάποδο lay-up. Δεν θα ευστοχίσει. Κάγκας το rebound. Παλίδης θα κάνει μια βόλτα μέσα στην ρακέτα. Σκουφίτσας θα πάει στον Κατυπουργάνη, πάει να βγάλει μια πολύ ωραία πάσα, τη βγάζει, αλλά η κατοχή είναι ξανά για τους πράσινους. Πολύ ανορθόδοξη φάση, συγκράτησε με τα χέρια ζόρια ο Νταμπούδης. Κατυπουργάνης πήρε ένα σούτ αλλά αστόχησε. Θα πάρας στην αδύνατη πλευρά, θα πάρει ένα screen. Υπάρχουν τώρα οι αλλαγές, υπάρχει mismatch μέσα στη ρακέτα. Ζητάει ο Κολινόπουλος την μπάλα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο. Θα τον παίξει στα πόδια τον ψηλότερο αντίπαλο, θα πάρας. Θα στοχίσει όμως, υπάρχει επιθετικό rebound αλλά δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση. Στις τελευταίες φάσεις γίνονται πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο. Πολύ πληθωρικό το παιχνίδι. Ναι, πληθωρικό νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. 27-25, έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Ο Παλίδης θα βγει τώρα από τα screen, δεν θα πάρει την μπάλα. Κάγκας με δύο αντιπάλους, κέρδισε το foul, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Η αλήθεια είναι ότι έφτασε πολύ κοντά στο να κερδίσει το έμεσο τρίποντο. Πιθανό έντοξο, ναι. Α, καλά. Το πιθανό έμεσο τρίποδο. Μπορεί να ευστοχούσε ή μπορεί και να μην ευστοχούσε. Μου θυμίζω το ανέκδοτο με τους πόντιους, όσοι το ξέρουν. Πάρας θα κατεβάσει μπάλα. Σουτιά 3. Σίδερο η μπάλα και rebound και τώρα τρέχει ο Τοφαλίδης. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα. Άστοχος. Σιμεωνίδης. Παπάρας από το screen, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει κλέψιμο του Τοφαλίδη ο οποίος τρέχει ταχύτατος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
27 όλα. Τελευταίο τετράλεπτο. Συγκρατήσει την μπάλα ο Τζαφέρης. Κλείστηκε στη γωνία και πάτησε τη γραμμή του Τσαπάρας. Κύρος. Μέσα στο τρίποντο η μπάλα. Τον Κάγκα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Νταμπούδης θα επαναφέρει. Το Βαλίδη, εδώ που πήρε την μπάλα κινείται ταχύτατα. Ατζιπουργάνης. Στα 7 δευτερόλεπτα βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, αλλά είχε προγραμματίσει να δώσει μια πάσα στον Βαλίδη, ο οποίος τον δικαιώνει, καθώς ευστοχή για 3. Για 2 διορθώνω, 27-29. Στα 14 δευτερόλεπτα, θα πάρας. Κερδίσει το φάουλ από τον Ταμπούδη. Φάουλ είναι χαμηλά. Ένα ακόμα φάουλ χαμηλά. Για 3 από τη γωνία βρέθηκε ελεύθερος. Υπάρχει φάουλ σε προσπάθεια του Παλίδη. Κολινόπουλος έχασε το σουτ για 3. Οι Σιάτους κλείνουν καλά την ρακέτα τους, αλλά μερικές φορές βγαίνουν αρκετά ελεύθερα σουτ από την περίμετρο. Έχουμε το σκορ στο 27-29, έχουμε 2:50 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντρίδη Κόλλιντς, το σκορ είναι στο 27-29. Οι παίκτες του Φοίνικα πέρασαν τον αγωνιστικό χώρο. Οι αντίπαλοι τους θα περάσουν εντός ολίγου, εξαντλούν το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Προηγουμένως που είπα ότι βρίσκονται αρκετά ελεύθερα σούτ από την περίμετρο, το αρκετά το χρησιμοποίησα ως επίρρημα, ποσοτικό επίρρημα. Τώρα θα περάσουν οι Σιάτλ στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Τοπαλίδης, ο οποίος έτρεξε στον ευνοιασμό και βρήκε 2 αντιπάλους μπροστά του. Δεν κατάφερε να κερδίσει μια συμπληρωματική βολή, έχοντας πετύχει το καλάθι. Έστοχος του πρώτου, 27-30. Τζαφέρης στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παλίδης άστοχος στη δεύτερη. Ριμπάντα τον Κλέπκο, ο οποίος έχει περάσει μετά από ώρες στον αγωνιστικό χώρο. Κλέπκος, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο πιο ψηλός, ναι, ο πιο ψηλός παίκτης των παιχτών του Φοίνικα. Ξαναφάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, άλλαξε τον Μπασοκύρο, θα κάνει βήματα. Κάτι που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι παίκτες των Phoenix έχουν πιο ψηλό σχήμα. Το αναφέρω με αφορμή τον Σκλέπκο, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όχι μόνο αυτός. Παρά την υψομετρική διαφορά έχουν μόλις 4 επιθετικά rebound εναντί 8. Αλλά είναι εκτός. 3-3 τα ομαδικά. Κάγκας βρέθηκε ελεύθερος από τα 7 μέτρα. Το πήρε, το έβαλε. Μάλιστα. 27-33. Αρχίζουν και χτίζουν μια διαφορά οι παίκτες των Σιάτλ, η οποία θα
η οποία θα πέσει με ένα σούτ από τον Μπασοκύρο, ο οποίος πληρώνει το ίδιο νόμισμα τον Κάγκα. 30-33 με μια αναπήδηση μπήκε η μπάλα μέσα. Παλίδης. Ο Κάγκας θα πάρει την μπάλα με τον προσωπικό του αντίπαλο, καλάθι και φάουλ απέναντι στον Σκλέπκο. Ο Κάγκας έχει κερδίσει και το φάουλ. Έχει σκοράρει. Είναι το τρίτο. Τρίτο είναι. 5 σερί πόντους και μπορεί να τους κάνει 6. Τώρα θα περάσουν οι αλλαγές. Ο Παπαβασιλείου περνάει στη θέση του Σκλέπκα, ο οποίος έκανε το φάουλ. Αν μπει η βολή θα περάσει και ο γραμματίκας για το Σιάτλ. Πραγματικά πολύ δύσκολο καλάθι που έβαλε ο Κάγκας, θα στοχίσει στη βολή. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τοπαλίδη, ο οποίος είναι με ψηλότερο αντίπαλό του, δεν θα τον παίξει στα πόδια σε πρώτο χρόνο. Κάγκας έχει πάρει φωτιά, θα πάει ξανά μέχρι μέσα. Ξανά καλάθι! 7 συνεχόμενοι πόδια από τον Κάγκα, έχει πάρει φωτιά. 30-37 είναι όλη η επίθεση στις τελευταίες κατοχές για τους Σιάτλ. Ο Γεράνης για 3 από την κορυφή, airball, αλλά υπάρχει rebound από τον Παπαβασιλείου το shoot. Ένα ακόμα jump shoot άστοχο. Δεν είχε ανανεωθεί η επίθεση καθώς η μπάλα δεν είχε βρει πάνη. Νταμπούδης σε πιο χαμηλό τέμπο τώρα. Κάγκας. Κατυπουργάνης θα ποστάρει τον κοντήτερο αντίπαλό του, αλλά θα κάνει βήματα. Όχι λάθος, διορθώνω, δεν έχει κάνει βήματα. Υπάρχει φάουλ. Δεν είχα δει τον διαιτητή, απλώς έκρινα δυσανά σχέτησε λίγο ο Χατζηπουργάνης. Νομίζω ότι είχε αντωθεί βήματα. Εύστοχος την πρώτη. Μάχη για το rebound. Θα λέει ξανά εκτός. Το παιχνίδι έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μία ανεβαίνει ο ρυθμός, μία πέφτει. Είναι και αυτοί αστάθμητοι παράγοντες. Να, όπως τώρα η μπάλα πήγε μέσα στα αποδυτήρια και χρειάστηκε κάποιος χρόνος μέχρι να επανέλθει. Είναι και αυτοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το ρυθμό ενός παιχνιδιού. Ο γραμματίκας με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει. Και υπάρχει τώρα φάουλ από τον Χατζηπουργάνη, ο οποίος με το που το έκανε αμέσως σήκωσε το χέρι του. Gentleman. Δεν ήθελε να. Χτύπησε μια λάμπα στο γήπεδο. Από αρκετές διακοπές είναι ξανά στο παρκέ για τους παίκτες του Φίνικα. Ο Σωτήρος θα πάρει ένα σκρίν, δεν το εκμεταλλεύσει σε πρώτο χρόνο. Παίξει με άλλον αντίπαλο τώρα, με δύο αντιπάλους του για 3 από τη γωνία, εύστοχο. Δείχνει τον Βασοκύρο. Ο Τσαπάρας που ευστόχησε. Τώρα όλη η επίθεση για τους Σιάτλ. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Χατζηπουργάνης. Έμπεσε ο προσωπικός του δίπολος, το εκμεταλλεύτηκε. Καλό passing game. Το Παλίδης σουτ για 2, εύστοχο. Έκλεισε με πολύ καλό τρόπο η ομάδα των Σιάτλ το ημίχρονο. 33-40. Η διαφορά είναι στους 7 πόντους. Οι Σιάτλ έχουν καταφέρει να χτίσουν μια μικρή διαφορά. Σχετικά με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το σκορ δεν αναμένεται να πάει πολύ ψηλά, I stand corrected. Είναι 33-40 μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Καθόλου χαμηλό το σκορ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο την ένταξη του δευτερού χρόνου, μείνετε μαζί μας.
επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Madrid College. Το σκορ είναι 33-40 μετά από ένα ημίχρονο με πολλά σκαμπανεβάσματα. Το σκορ σε αντίθεση με την πρόβλεψή μου πριν το παιχνίδι έχει πάει αρκετά ψηλά. Δεν νομίζω να ήμουν ο Νοστράδαμος σε προηγούμενη μου ζωή. 33-40 δεν είναι χαμηλό σκορ. Η πρώτη επίθεση θα χαθεί για τους παίκτες του Φίνικα. Ο Παλίδης περιμένει τους παίκτες του μετά από κλέψιμο. Πραγματικάς με το που πήρε την μπάλα θα στοχίσει. Ένας πολύ καλός, ένας πολύ αυτοπεποιθησάτος, αν μου επιτραπεί η λέξη πλασία, παίκτης ο Γραμματίκας. Ένας πολύ αυστηρός cut and shoot παίκτης. Μπορεί προφανώς να κάνει και άλλα πράγματα και το έχει κάνει. Παναφορά Πλέπκος πάει μέχρι μέσα. Δεν μετράει το καλάθι που πέτυχε ο Βασιλείου. Θα έχουν ξανά την κατοχή οι παίκτες του Φίνικα στην διάθεσή τους. Πλέπκος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έχουν κερδίσει 2 φάουλ. Και ένα ακόμα κλέψιμο όμως τον Κάγκα αυτή τη φορά, ο οποίος θα δώσει ένα screen στον Ακριτόπουλο, ίσως θα κατεβάσει μια μπάλα. Βάσει την deflection. Ο Ακριτόπουλος πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από αρκετή ώρα. Στο παρκέ Κάγκας το σκέφτηκε για λίγο, βρέθηκε ελεύθερος, θα στοχίσει. Θα πάρα στο rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα. Είναι έτοιμος, έχει ανέβει ψηλά για να δώσει το screen ως Κλέπας. Κλέπτος θα δώσει ένα screen, θα δώσει και ο Παπαβασιλείου ένα ακόμα. Στα 4 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Σταφάρας. Δεν υπάρχει foul, υπάρχουν βήματα. Αλλαγή κατοχής. Ακριτόπουλος θα αναφέρει, Παλίδης. Θα κατεβάσει μία ακόμα μπάλα. Γραμματίκας κάνει κίνηση στον Σκουφίτσα, ο οποίος θα σταματήσει. Τώρα θα συνεχίσει την κίνησή του. Το Παλίδης είναι απέναντι πλευρά από την οποία, από αυτήν την οποία κινήθηκε ο Σκουφίτσας. Θα πάρει την μπάλα, θα στοχίσει για τρεις. Τώρα πάει κόντρα σε όλη την αντίπαλη άμυνα που βρέθηκε μπροστά του Πασοκύρος. Θα πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό αμέσως και θα ευστοχίσει. Μεταλλεύονται πλήρως τον Σκλέπκο με την καλή έννοια προφανώς οι συμπαίκτες του. Τους δίνει screen και αυτοί εκμεταλλεύονται το χώρο είτε για να περάσουν μέσα είτε να εκτελέσουν του τόπου. Υπάρχει time out μετά από 2 και 9. Ρεφ! Τώρα το τελευταίο τριποντό. Το τελευταίο τριποντό. Αυτό που έβαλε τώρα θα πάρει. Ποιος ρε, πού το έβαλε. Τώρα. Επιστροφή στον αγώνα, υπήρχε μία μικρή καθυστέρηση για να εξακριβηθεί αν το σουτ ήταν για 2 ή για 3. Το σουτ που πήρε ο Τσαπάρας μετά από screen του Σκλέπτικου και ευστόχησε. 38-40. Οι παίκτες του Φίνικα τρέχουν ένα σερί 5-0. Έκλεισαν το ημίχρονο στο 33-40 και τώρα βρίσκονται στο 38-40. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Seattle, ενώ δέχονται πολύ μεγάλη πίεση, θα καταφέρουν τώρα να πέρασουν την μπάλα από το κέντρο. Γραμματικά δεν έχουν σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο ακόμα. Παίκτες του Seattle. Κρυπτόπουλος πατώντας τη γραμμή, άστοχος. Γραμματίκας πάρει πολλές προσπάθειες, θα συνεχίσει να παίρνει, έχω την εντύπωση. Για τρεις άστοχο από τον Τσαπάρα, ο οποίος είναι λογικό να είχε την αυτοπεποίθηση για να σουτάρει, καθώς είχε στοχίσει σε ένα σημαντικό σουτ για τρεις προηγουμένως.
Χατζηπουάς να πάρει ένα time out, θα δώσει ένα screen ο γραμματικάς. Χατζηδόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Έτσι που έκανε το φάουλ, έχω την εντύπωση ότι είχε σκοπό να κάνει φάουλ, απλώς δεν ήθελε να μπει το καλάθι. Είχε πολύ επιθετικά πάνω του. Έστωχο στην πρώτη διαφορά ξανά στους τρεις. Έστωχος και στη δεύτερη ο Χρυτόπουλος. Πολύ χαμηλά επίσης είναι τα λάθη στις δύο ομάδες. Μετά από 23 σχεδόν λεπτά έχουμε 6 για τον Φίνικα και μόλις 3 για τον Σιάτη. 3 λάθη σε 23 λεπτά. Είναι πάρα πολύ λίγα. Πέφτοντας θα σουτάρει και θα ευστοχίσει σε ένα ακόμα σούτο Τσαπάρας. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μισό ήταν ο Γκάγκας ο οποίος κουβάλησε εντός εισαγωγικών την ομάδα του. Τώρα ο Τσαπάρας είναι αυτός που κουβαλάει τον Φίνικα. Airball στο σούτια 3. Μας ο Κύρος. Έχοντας προσωπικό του αντίπαλο τον Παλίδη. Υπάρχει φάουλ που χρεώθηκε στον γραμματίκα. Το Παλίδης και ο Μασοκύρος είναι ένα match-up που παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα οι δυο τους πάλι. Θα πάρει ένα screen από την άλλη πλευρά από την οποία προθυμοποιήθηκε να δώσει από Βασιλείου. Θα πάει σε ένα σούτ με μεγάλη καμπύλη, θα ευστοχίσει και υπάρχει φάουλ τώρα στον Αφιτόπουλο. Από τον πιστόλα. 2-3 τα ομαδικά. Βαλίδης βρίσκεται κατά μέτωπο. Σταμάτησε, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. Ο κύριος θα πάει μέσα, θα βγάλει στην εξωτερική, αλλά, υπάρχουν βήματα. Πολύ συνηθισμένο λάθος. Θα ξεκινάει παίκτης με άλλο πόδι. Ειδικά όταν κάνει προσποίηση όπως στην προκειμένη περίπτωση. Στην προσπάθειά του να επιτεθεί κατά μέτωπο. Κάγκας, ωραία πάσα, χτύπησε στο δικτάκι. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Δραματικά θα τελειώσει τη φάση. Πολύ δύσκολο αυτό που έκανε. Σουτιά 3, άστοχο από τον Σπύρο. Αχρυτόπουλος θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Πάλι από τον πιστόλα. 3-3 τα ομαδικά. Τεράστια αλλαγές. Τώρα θα περάσει ο Σημεωνίδης στη θέση του πιστόλα, ο οποίος έκανε 2 φάουλ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 42-44. Χρυτόπουλος θα πάρει ένα screen, θα πάει αντίθετα. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα μαρκαρίσματα μέχρι στιγμής. Στα 13 δευτερόλεπτα. Παλίδης, Κάγκας από την μεγαλύτερη δευτερόλεπτα βολών θα στοχίσει. Τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Υπάρχει κλέψιμο. Δεν υπάρχει, όχι υπάρχει μπρος πίσω. Βάζει προς πίσω, είχε ακουμπήσει τελευταία φορά η μπάλα στον Τσαπάρα. Το 3 τα λάθη τώρα. Χρυτόπουλος. Κάγκας. Λίδης θα πάει μέχρι μέσα. Ο Παλίδης εκμεταλλεύεται πολλές φορές το γεγονός ότι μπορεί να στέκεται στον αέρα σε εισαγωγικά. Άστοχο, αλλά υπάρχει φάουλ από τον γραμματίκα στον Παπαβασιλείου. 3 βολές. Εάν έμπαινε το σούτ και υπήρχε τετράποντο, θα ήταν πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας, υποθέτω. Ειδικά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Εύστοχος στην πρώτη από τον Βασιλείου.
και στη δεύτερη. 44 όλα, μία ακόμα ισοπαλία. Τελευταία ήταν το 27-27, δεν κάνω λάθος. Έδειξε ότι ξέρει ότι υπάρχει κάμερα. Okay. 45-44. Υπάρχει κλέψιμο από Βασιλείου ξανά. Δεν θα πάρει το στουδιά 2. Καπάρας. Κωσοκύρης. Σημεωνίδης από την κορυφή για 3. Άστοχος. Από εκεί που σούταρε και πήρε το φάουλ για 3 βολές του παίκτης του προηγουμένως. Το Βαλίδης. Μαματίκας. Jump shoot. Ταχύτατο. Άστοχο όμως. Μπάλα ξανά για το Φίνικα. Μέσα κάνει μια βόλτα. Πάντα ο Σαφάρας με την μπάλα στα χέρια. Σουτ για 3. Άστοχο. Δεν υπήρχε κυκλοφορία της μπάλας τώρα. Μάχεται για το rebound. Κωσοκύρος. Jump shoot το Παλίδης. Θα αρκεστεί σε 2 βολές. Σκληρό φάουλ. Βολές, υπάρχει και αλλαγή. Όχι, πέρασε μια άλλη. Τζαφέρης περνάει στη θέση του Σλέπκου. Έστω στην πρώτη. Έστω πως και έχει τη δεύτερη. Με τον Παλίδης. 45-46. Με να κλέψει τώρα το Παλίδης. Δεν θα τα καταφέρει. Αυτό είναι το κύριο. Στα 9 δευτερόλεπτα Σημεωνίδης. Θα βγάλει την πάσα στον Τζαφέρη. Θα αποκύψει όμως. Airball. Και τώρα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Διπλή αλλαγή μάλιστα για το Σιάτι. Χατζηπουργάνης αλλάζει τον Κάγκα και Νταμπούδης αλλάζει τον Γραμματίκα. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα η ομάδα των Σιάτι. Υπάρχει παίκτης κάτω. Ακριτόπουλος για τρίτη φορά. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειωθεί στην Ζαπάρα. Σταρίζεται με έναν κάπως ανορθόδοξο τρόπο το παρκέ. Τέταρτο ομαδικό του τελευταίο που είχαν να δώσουν. Παίκτης του Φίνικα. Ακριτόπουλος. Με 3 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου θα πάρει ο Ακριτόπουλος ένα σούτ για 3. Θα ευστοχίσει. Παρά το γεγονός ότι είχε μπροστά του τον ψηλότερο Τζαφέρη. 45-49. Με προβάδισμα 4 πόντων. Σαφάρας. Πάρει το screen, πάει αντίθετα. Δεν θα το εκμεταλλευτεί το screen player του Παπαβασιλείου. Σουτ για 3. Άστοχος. Ο Κωνσταντίνος θα το πάρει το... ξανά την μπάλα μετά από το επιθετικό rebound. Υπάρχει μπλοκ αλλά με foul. Φάουλ που έχει βρεθεί στον Χατζηπουργάνη. Πάλι ήταν ψηλά, αλλά ακόμα και να μην ήταν, είναι το πέμπτο ομαδικό. Οπότε θα πήγαινε στις βολές όπως και να έχει ο Σαφάρας. Έστω στην πρώτη. Η μπάλα μπήκε στο καλάθι με έναν περίτεχνο τρόπο. Έναν ποιητικό τρόπο, γιατί όχι.
46-49. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει η μάχη για το rebound, βγάζει τελικό νικητή τους πράσινους. Μπλέφαν έλεγαν αυτοί που δοκούμισε τελευταία φορά την μπάλα. Χατζιπουργάνης ψάχνει να βρει την πάσα, του Παλίδης δεν θα πάρει το shoot για 3. Σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον επιφυλάσσομαι. Εδώ τον βλέπω να κινείται πολύ αποφασιστικά. Χατζιπουργάνης, αυτός τελικά θα πάρει την επίθεση, θα αστοχίσει. Στα 4 δευτερόλεπτα το shoot εκτελέστηκε. 46-49 παραμένει. Έχουμε συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ. Έχουμε δει στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Shoot για 3, άστοχο από τον Παπαβασιλείου. Και αρχίσει να χαλάει σιγά σιγά το ποσοστό των δύο ομάδων. Έξω από τη γραμμή των 6.75, Ακριτόπουλος. Κάνει μία μικρή βόλτα μέσα. Έξω από τη γραμμή των 6.75, πάει μέχρι μέσα. Θα εκτορκίσει. Και τώρα έχουμε καλέσει time out του παίκτης του Φίνικα. 46-51 το σκορ μετά από 28,5 λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε ακόμα 1-29 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 46-51. Οι Seattle έχουν πάρει τους δικούς τους 51 πόντους με πολύ πιο ομαδικό τρόπο, έχοντας 16 assist για 4 λάθη έναντι 10 assist για 8 λάθη. Κατοχή είναι για το Φίνικα. Τσαπάρας. Μουσοκύρος. Μια περίεργη συγκυρία εκεί πέρα, screen μπροστά από προσωπικό αντίπαλο σε άλλον παίκτη. Μουσοκύρος. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να το πάρει, θα το πάρει, θα στοχίσει. Ένα σουτ πολύ δύσκολο, υποπίεση χρόνου και αντιπάλου. Από τα 7,5 περίπου μέτρα. Ακριτόπουλος. Χατζιπουργάνης, κάνει μια προσπίση, δεν την έφαγε ο Παπαβασιλείου. Θα συνεχίσει να πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει τον Ακριτόπουλο, ο οποίος θα ευστοχίσει για 3. Και ξαφνικά η μικρή διαφορά που έχτιζαν οι πράσινοι έχει φτάσει σε μια διαφορά 8 πόντων. Άστοχο σουτ μέσα από τη ρακέτα από τον Παπαβασιλείου. 20 δευτερόλεπτα, αν εξαντλήσουν οι πράσινοι στην επίθεση θα μείνουν περίπου 2 με 3 δευτερόλεπτα για τους αντιπάλους τους. Τώρα θα πάρει την μπάλα χέρι με χέρι ο Παλίδης, θα ξαναπιστρέψει στον Παπαγιά, στον Χατζιπουργάνο. Φανταστική προσπάθεια, φανταστική συνεργασία λίγο πριν την λήξη της τρίτης περίοδου. Μέσα! Απίστευτο τρίποντο! Απίστευτο τρίποντο από το κέντρο. Από τον Βασιλικύρο μετράει. Αν μη τι άλλο θα δώσει ένα ψυχολογικό boost και θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά μου στα highlights. Μετά 49-56, δύο πολύ όμορφες φάσεις. Πρώτα η συνεργασία και μετά το shoot για 3 από το κέντρο. Απίστευτα πράγματα. Επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο που αν κανένας είχε αμφιβολία για το αν θα αξίζει κανείς να τη δει μετά από αυτό το τρίποντο, νομίζω δεν υπάρχει ούτε ένας με αμφιβολία για το αν αξίζει κανείς να δει την τέταρτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College μετά από ένα απίστευτο, κάποιος θα έλεγε ότι είναι buzzer beater, εγώ διαφωνώ, ήταν buzzer sweet. Κακό αστείο, προχωράμε. Έχουμε έναρξη της τέταρτης περίοδου. Η κατοχή είναι για τους πράσινους, θα πάρει ένα screen και θα ξαναπάρει την μπάλα από το γραμματίκα, αλλά θα χάσει τώρα την κατοχή ο Νταπούδης μετά από κακή πάσα. Το Eurostep άστοχος αυτή τη φορά. Ο Βασοκύρος, φανταστική πάσα.
πάσα, ασύλληπτη πάσα από το κέντρο του γηπέδου μέσα στη ρακέτα. Με τελικό αποδέξει το ταμπούδι. Απίστευτα πράγματα. Το παιχνίδι έχει γίνει παράδεισος highlights στις τελευταίες φάσεις. Λεύκος θα αστοχίσει, αλλά θα κερδίσει φάουλ από τον Νταμπούδη. Τι μάτς βλέπουμε. Η προηγούμενη πάσα που έγινε θύμισε Νίκα Λάθη στο prime του από το κέντρο, σκαστή πάσα μέσα στη ρακέτα. Με τέτοια ακρίβεια ίσως προσευθεί να ασχοληθεί και με το ράψιμο. Παλίδης Ακριτόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι αλλά δεν θα μπει αυτή μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον γραμματίκα. Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο. Η διαφορά στους 11. Υπάρχει αναγκαστική αλλαγή. Καθώς Κλέπκος αποβλήθηκε και τώρα με ένα πολύ βαρύ όπλο που τους βοήθησε ο Φίνικας βλέπει τη διαφορά να πάει για πρώτη φορά στους 12 πόντους και τον Κλέπκο να κάθεται για πάντα στον πάγκο για το σημερινό παιχνίδι, εντάξει για πάντα. Δεν έβαλε κανένα σκόλα στην καρέκλα, ελπίζω δηλαδή. Υπάρχει ο Ακριτόπουλος ξανά κάτω. Μένει για αρκετή ώρα και ετοιμάζεται αλλαγή. Σκουφίτσας περνάει αναγκαστικά στον αγωνιστικό χώρο, έχω την εντύπωση. Αν και πάει όλο το πάγκος πάνω του, ας ελπίσουμε πραγματικά να μην είναι κάτι σοβαρό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν, έγινε η αναγκαστική αλλαγή που είχε τώρα αναγγελθεί. Ο Ακριτόπουλος θα περάσει εκτός γηπέδου. Γραμματίκας έχει περάσει εντός, αλλά υπάρχει παράβαση γυμνάτων. Μία ακόμα φορά που συμβαίνει η συγκεκριμένη παράβαση. Είχε γίνει και προηγουμένως. Υπάρχει έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο καθώς και Μουράτης για πρώτη φορά απόψε. Ο Παλίδης στο διάτρις, άστοχος, ο Μουράτης με το που μπήκε είναι κρύος ακόμα. Κασοκύρος βρέθηκε ελεύθερος, βρίσκεται ακόμα ελεύθερος. Ο Τζαφέρης έχει πάρει κάποιο σουτ στα 9 δευτερόλεπτα τώρα. Μέχρι μέσα, παίρνει τα βήματα, θα αστοχίσει όμως ο Καλογεράνης. Υπάρχει μάχη και τελικά κατοχή μέχρι στη Φίνικα. Ο Κάγκας περνάει για Ασιάτη, ο Μουράτης περνάει εκτός. Και Καλογεράκης για την απέναντι πλευρά περνάει εκτός, Τσαπάρας. Κοντύτερο αντίπαλο τον Παλίδη, του για τρεις
άστοχο. Υπάρχει σφύριγμα. Το φάουλ που έχει σφυριχτεί στον Κουφίτσα. Έχουμε και κάποιους θεατές στο γήπεδο. Το Πάρας θα στοχίσει, αλλά θα πάρει την μπάλα σαν πάσα ο Ελληνόπουλος. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound και τρίποντο. Δεν ξέρω αν τον έπιασε η κάμερα. Ο Σημερίδης είναι σαν να λέει επιτέλους. Όντως επιτέλους είχε να κολλήσει στο 49 από ό,τι εδώ και πάρα πολύ ώρα υπέκτη στο φιλικά. 52-61 διαφορά κάτω από τους 10. Σκουφίτσας. Θα πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα. Για να δούμε αν μπορούν να χτίσουν momentum οι παίκτες του Φίνικα. Βασοκύρος, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά λεπτά απόψε. Στην διατρή Σημεωνίδη, θα άστοχο αυτό. Αλλά η μπάλα, κοιτάξτε που πάει εκεί που ευνοεί τον Τζαφέρη. Ανάποδο λέει, πολύ περίτεχνο από τον Καλινόπουλο. Θα στοχίσει. Καλό passing game του Πίτσας. Jump shoot, έστοχο. 92-63. Χειροκροτούμενος από τον Χατζιβουργάνη στον πάγκο. Βασοκύρος. Στην διατρή Σημεωνίδης, έστοχος. 55-63. Δύο τρίποντα ξεκολλάνε τον Φίνικα από τους 49 πόντους. Ο Παλίδης το σκέφτεται. Δεν παίζει τόσο παρορμητικά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα ευστοχίσει. 55-65 μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Τσοφάρας. Πάρει το screen. Στον διατρή Σημεωνίδης, ξανά φάουλ για τρεις βολές. Όλο που τον κάνει αυτή τη φορά. Δεύτερη φορά που το βλέπουμε να συμβαίνει. Αλλαγή. Γράφει αλλαγές. Αλλαγές. Ο Κουργάνης θα περάσει στη θέση του Σκουφίτσα. Σημεωνίδης. Έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά ξανά στους 7. Ναι, με δύο τερμάτες. Έχει το δίλετο τώρα. Έστοχο στην πρώτη Σημεωνίδης. Άστοχος στην δεύτερη. 56-65. Έστοχος στην τρίτη. 57-65. Το Παλίδης θα πάρει την μπάλα. Έτοιμος να δώσει μου screen ο Χατζιβουργάνης, δεν θα χρειαστεί. Πέρασε μόνος του. Μπορεί να δώσει πάσα στο διατρής Κάγκας. Άστοχος, επιθετικό rebound από το Παλίδη μέσα στη ρακέτα. Θα δώσει πάσα ο Χατζιβουργάνης στο διατρής. Άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει επιθετικό rebound. Και δίνει ο Κάγκας. 8. Υπάρχει μια αλλαγή. Περάσει από Παπαβασιλείου ξανά εντός. Καλινόπουλος θα κάτσει στον πάγκο. Μέχρι μέσα θα στοχίσει. Ο Παλίδης.
θα κάνει μια μικρή βόλτα που έχει συνηθίσει. Απόψε το σκέφτηκε, βρέθηκε για πάρα πολύ ωραία ελεύθερα και ευστοχή Χατζιμπουργάνης. Σιμεωνίδης, laser πάσα μέσα στη ρακέτα, άστοχος όμως ο Πόπο Βασιλείου. Υπάρχει επιθετικό rebound, ξανά από τον Βασιλείου. Το γραμματίκα θα του κλέψει την μπάλα, θα του κλέψει το πορτοφόλιο. Το καλύπτει. Α, για το κλέψιμο επίσης ο προσωπικός του αντίπαλος, ο Παστοκύρος. Θα την πουργάνεις, δεν θα πάρει δεύτερο σερί τρίποντο. Ο γραμματίκας, άστοχος. Υπάρχει rebound, αλλά διαφορά στις 12 πλέον. Έχουνε βουνό οι παίκτες του Πίνικα πλέον. Έχουν αντίπαλο και τον χρόνο. Υπάρχει φάουλ. Και μετράει το καλάθι. Από το Μπασοτήρα. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι πράσινοι. Διαφορά στους 10 πόντους στο ψυχολογικό όριο right on the spot. 59-69, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, έχουμε βολές. Έχουμε 3-41 για την λήξη του αγώνα. Της τέταρτης περίοδου μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, καθώς μπορεί να υπάρξει παράταση. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει με 100% ακρίβεια. Με 100% σιγουριά. Έστοχος στην πολύ ο Κασοκύρος. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο με play άμυνα. Κάγκας βρέθηκε ελεύθερος. Και υπάρχει φάουλ και τεχνική ποινή στον Γαλινόπουλο. Υπάρχει φάουλ και τεχνική ποινή. Στον Καλλινόπουλο είναι στον πάγκο τον παιδιών του Φοίνικα. Τέταρτο φάουλ το 21. Ο Καγκάς. Εδώ ανήγγυλα. Εύστοχος στη δεύτερη, εύστοχος και στην τρίτη. Η διαφορά ξανά στους 12. Λεωνίδης. Τώρα το παλί του πάει μέχρι μέσα. Άξισε κάπως άξαλα την μπάλα όμως. 4-4, οποιοδήποτε φάουλ στέλνει σε βολές. Οποιονδήποτε. Ένα running floater. Επίσης άξαλο από την πιστόλα. Overplay άμυνα του Φίλικα. Αντιπουργάνης ο Παλίδης. Καγκάς. Αντιπουργάνης, οι δύο ψηλοί συνεργάζονται. Ξανά Καγκάς. Να δίνω την πλευρά λίψο κίνδυνη πάσα. 4 δευτερόλεπτα. Το Παλίδης θα ξαναπάρει. Πρέπει να φυπάρει. Θα ευστοχίσει αλλά δεν μετράει το καλάθι. Είχε μηδενιστεί το χρονόμετρο πριν αυτό σουτάρει. Μπάλα μένει στα χέρια. Λάθος. Για τους Σιάτλ. Ο Σωτήρος. Μεωνίδης. Για τρεις άστοχο airball από τον πιστόλα. Παλίδης.
Θανάση να δίνει την πλευρά, Χατζηπουργάνος τραπέζινε και με το χρόνο και είναι λογικό η παίκτηση των Τσιάντζους. Χατζηπουργάνος θα πάει σε ένα υπόγειο lay-up, θα στοχίσει. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, Τσαπάρας μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως. Υπάρχει σφύριγμα. Τώρα θα περάσουν οι αλλαγές. Ο Τριτόπουλος περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ή αλλαγή μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς. Κάποιο screen θα τα ακολουθεί το τελευταίο Σιμεωνίδης. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει rebound. Υπάρχει overplay άμυνα. Όπως είναι λογικό από τους παίκτες του Φίνικα. Θα πάει χαμηλά Κάγκας. Αλλαγή κατοχής, 60-72. Ο Γεράκης. Υπάρχει προσπάθεια για χρέψιμο, είναι ακόμα και τώρα φάουλ που έχει χρεωθεί. Υπάρχει αλλαγή κατοχής όμως. Σε διατρήσε τεράστια καμπύλη έστωπο στο Σιμεωνίδη. 63-72. Σε διατρήσε από τον Χατζηπουργάνη άστοχο Σιμεωνίδης. Σωτήρος με ψηλότερο αντίπαλο διπλώνει τώρα η άμυνα και υπάρχει φάουλ. Βολές ρεώθηκε στον Κάγκα. Ομαδικά βολές. Είναι το πέμπτο οπότε υπάρχουν βολές. Πρώτη, προς ο κύριος, ένας εκ των διακριθέντων για τους παίκτες του Φίνικα απόψε. Και απόψε μάλλον, μετά από μια πάυση ίσως να φάνηκε ότι εννοούσα μόνο απόψε, εννοούσα και απόψε. Ακριτόπουλος. Βγάλει πάσα, 14 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί. Επίθεση, Χατζηπουργάνης, Κάγκας, τελευταία 4 δευτερόλεπτα, κάνει μια προσπίση, θα σουτάρει, θα αστοχίσει, τελικό σκορ 65-72, οι υπερσιάθμοι της Σόνια καταφέρουν να επικρατήσουν στο ντέρμπι το οποίο είχαν για την Development League, διαφορά είναι στους 7 πόντους, είχαν πολλά σκαμπάνε βάζοντας στο παιχνίδι. Οι πράσινοι εκμεταλλευόμενοι κυρίως την ομαδικότητά τους και την χημεία τους κατάφεραν να επικρατήσουν. Υπήρχαν κάποια πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλά ατομικά στοιχεία που μπορούν να κρατήσουν οι Phoenix. Κατάφεραν
να κρατήσουν μια αρκετά επιθετικογενή ομάδα όπως η σημερινή του αντίπαλη στους 72 πόντους. Επιστρέφουμε σε κάποιο επόμενο παιχνίδι, κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από τους παίκτες, από όλο το staff. Ευχές για μια όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε μακριά από κάθε ίχνος ρατσισμού. Γεια σας.